Θα έχουμε, ναι. Να μείνετε. Δεν σε είδα όμως τα αποτελέσματα. Ωραία. Ο κύριος Γιανακόπουλος θα μας μιλήσει για την καθυστέρηση της ΥΠΗ σε ένα πιο γενικό πλαίσιο και η κυρία Ευθυμιάδου θα μας παρουσιάσει τρία περιστατικά. Άρης, ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Το πώς ξεκινάει η εφηβεία είναι μία από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις επιστήμης σύμφωνα με ένα editorial του Science το 2005. Την κανονική αυτή κατανομή την είδατε και πιο πριν και από την κυρία Λέκα και δείχνει και είπαμε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο έναρξης της ύβης είναι γενετική σε ένα ποσοστό 60-80%, επιγενετική και περιβαλλοντική με κύριο καθοριστή κυρίως το BMI και τη διατροφή. Ο ορισμός, να πούμε δύο λόγια για τον ορισμό, μιλάμε καθυστέρηση ύβης, απουσία έναρξη ύβης για τα κορίτσια τα 13 έτη και τα 14 έτη για τα αγόρια ή καθυστέρηση, ή καθυστέρηση στην εξέλιξη και ολοκλήρωση της εφηβείας, όπως παραδείγματος χάρη απουσία εμινουρίσιος 5 χρόνια μετά από την έναρξη της ύβης. Σε γενικές γραμμές, 1-2,5% των παιδιών παρουσιάζει καθυστερημένη εφηβεία. Συχνότερα είναι τα αγόρια, συχνά δεν υπάρχει κάποια παθολογία ή και η εφηβεία εξελίσσεται κανονικά και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και θετικό οικογενειακό ιστορικό, ενώ παθολογικές αιτίες πρέπει να αποκλειστούν με τον κατάλληλο έλεγχο. Βλέποντας ότι όσο η πρώιμη, όσο και η καθυστερημένη ύβη βρίσκεται στις δύο σταθερές απόκλησεις από το μέσο όρο, βλέπει κανείς ότι κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ίδια συχνότητα και στα αγόρια και στα κορίτσια. Όμως αυτό δεν συμβαίνει. Πιθανότητα σίγουρα υπάρχει και ένα bias, ένα συστηματικό σφάλμα προσέλευσης, δηλαδή εμφανίζονται στα ιατρία περισσότερα αγόρια με καθυστέρηση ύβης από ό,τι κορίτσια. Και το δεύτερο, ίσως να υπάρχει και ένα γενετικό υπόστρωμα και με βάση με αυτά που είπε η κυρία Λέκα πιο πριν, το οποίο είναι εν μέρη άγνωστο. Οι συνήθεις λόγοι προσέλευσης των παιδιών αυτών είναι ότι έχουν πρώτον το χαμηλό ανάστημα σε σχέση με τους συνομήλικους. Δεύτερον, η αδυναμία ανταγωνιστικής συμμετοχής σε αθλήματα. Πολλές φορές παιδιά που παίζουν ομαδικά αθλήματα όπως μπάσκετ, βόλεϊ, κάποια στιγμή ενώ οι συνομήλικοί τους αρχίζουν να ψηλώνουν, έχουν μυϊκή μάζα, είναι ανταγωνιστικοί στο σπορ, αυτοί μένουν πίσω. Και γενικά αυτοί οι δύο αυτοί λόγοι συμβάλλουν και στην εμφάνιση ενός ψυχολογικού στρες που το κάθε παιδί διαχειρίζεται και διαφορετικά. Συνολικά υπάρχει και ένα οικογενές άγχος σε σχέση τόσο με την αύξηση όσο και με το τελικό ανάστημα. Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι η ιδιοσυστασιακή καθυστέρηση αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό και ακολουθούν οι δύο ομάδες, ο υπογονατοτροφικός και ο υπεργονατοτροφικός υπογονατισμός. Τα περισσότερα αυτά είναι από μελέτες που εμφανίζονται σε κέντρα αναφοράς. Βλέπετε με το χρώμα το ροζ την ιδιοσυστασιακή καθυστέρηση, που είναι και η μεγαλύτερη αιτία και στα αγόρια και στα κορίτσια. Απλά οι διαφορές αυτές βλέπετε στα κέντρα αναφοράς. Συνήθως εμφανίζονται παιδιά που υπάρχουν περισσότερα προβλήματα και γι' αυτό ίσως υποδιαγνώσκεται το ιδιοσυστασιακό αίτιο. Και από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα αίτια, όπως ο πολυτουργικός υπογονατισμός, ο υπο-υπεργονατισμός, εμφανίζονται περίπου πάνω κάτω στα ίδια ποσοστά. Δεν θέλω να επιμείνω πολύ στα αίτια και στους πίνακες αυτούς, όπως βλέπετε, περιέχουν πάρα πολλά γονίδια. Συνοπτικά να πούμε ότι σίγουρα συγγενείς καταστάσεις όπως γονίδια που εμπλέκονται στην οντογένεση της υπόφυσης, γονίδια που εμπλέκονται στην ανάπτυξη, στη μετανάστευση, στη δράση των κεντρικών νευρώνων, των GnRH νευρώνων που είδαμε και πιο πριν ποιος είναι ο κύριος τους ρόλος, γονίδια που ρυθμίζουν τους νευρώνες αυτούς περιφερικά όπως η λεπτίνη και η υποδοχή της λεπτίνης, διάφορα σύνδρομα των οποίων η καθυστερημένη εφηβεία αποτελεί μέρος του φαινοτύπου τους, όπως το Charge, όπως το Prader-Willi, διάφορα άλλα σύνδρομα που έχουν επαχυσαρκή από το Lawrence, όπως το Lawrence Moonbeetle, μεταλλάξει στο DUX1. Επίσης, ο επίκτητος και με το λειτουργικό, ο λειτουργικός υπογονατισμός, που το έχω βάλει σε κίτρινο, γιατί εδώ δεν έχουμε στην ουσία
ένα πρόβλημα του άξονα υποθάλαμου υπόφυσης γονάδων περσέ, αλλά μια προσαρμοστική απόκριση του άξονα σε άλλες καταστάσεις, όπως μπορεί να είναι η ανεπάρκεια ενέργειας, όπως στην περίπτωση της έντονης άσκησης ή της νευρογενούς ανορεξίας, η προσαρμοστική απόκριση, καταστολή λόγω των προφλεγμονωδών κυταροκινών που παράγονται σε περίπτωση χρόνιας νόσου και άλλες ενδοκρινοπάθειες, η καταστολή από υποθυροειδισμό, υπερκορτιζολεμία, υπερπρολακτινεμία κτλ. Τέλος, να μην ξεχνάμε τους όγκους της υπόφυσης, όπως το κρανιοφαρυγγίωμα και το κρανιοφαρυγγίωμα, επιπροσθέτως, και τις διαιθητικές νόσους, όπως Langerhans κτλ. Στον υπερογονατοτροφικό, συγγενείς, διαταραχές του χρωμοσώματος ψ, γονιδική δυσγενεσία και αντίσταση στα ανδρογόνα, διαταραχές τεροειδογένεσης, σύνδρομα Klinefelter-Turner-Noonan και στον επίκτητο την ακτινοβολία, την χημειοθεραπεία, τραύμα, εγχείρηση, αυτοανεσία, πιο σπάνια μεταλλημμώδης αοπαρωτίτιδα και vanishing test syndrome. Πάμε λίγο στη διαγνωστική προσέλευση, στην προσέγγιση, όπου είπαμε πολύ σημαντικό είναι το ιστορικό. Και το ιστορικό είναι προσανατολισμένο στο να αποκλείσει κάποιες καταστάσεις που υποκρύπτουν κάποια παθολογία. Έτσι, κοιτάμε το οικογενειακό ιστορικό της ενίβωσης, το σχετιζόμενο με γονιδική λειτουργία, αν υπάρχουν συμπτώματα χρονίας νόσου, το περιγεννητικό ιστορικό, τραύμα κεφαλής, ακτινοβολία, χημειοθεραπεία, τα νευρολογικά συμπτώματα, ανορεξία, βουλιμία, κοινωνικά εκπαιδευτικά προβλήματα, εντατική άσκηση αν υπάρχει και τα φάρμακα. Από την κλινική εξέταση, σημαντικά είναι τα σωματομετρικά, όπως γνωρίζουμε, το ύψος, το βάρος, το διάγραμμα της ανάπτυξης, ο γενετικός στόχος, γιατί ένα παιδί μπορεί να ψηλώνει μέσα σε μια ζώνη που βρίσκεται μια μισή σταθερά απόκλησης από το μέσο γενετικό του στόχο, η πλήρης κλινική εξέταση, ώστε να αποκαλύψει κάποια δυσμορφικά αν υπάρχουν, τα στάδια της ύβης, βλέπουμε το κεντρικό νευρικό σύστημα και αν υπάρχουν κινήσεις καθρέφτη ή οσμή, όπως υπάρχουν στον υπογονατισμό τύπου Κάλμαν κτλ. Η διαγνωστική προσέγγιση όσον αφορά το εργαστηριακό κομμάτι αποτελεί κλασικές εξετάσεις, όπως βλέπετε, αντισώματα για την κοιλιοτρανσγλουταμινάση, για την κοιλιοκάκη, τις ορμόνες αυτές που βλέπετε, γονανοτροπίνες, μετράμε την οστική ηλικία. Αυτά είναι στον κλασικό έλεγχο, το κάνουμε σε όλα τα παιδιά και αν χρειαστεί μπορεί να κάνουμε MRI, μαγνητική, αν έχουμε συμπτώματα ή σημεία από το κεντρικό νευρικό σύστημα, καριότυπο ή LHRH test. Θέλω να μιλήσουμε περισσότερο για αυτή την οντότητα, την οποία τη βλέπουμε πολύ πιο συχνά εμείς οι παιδίατροι, την ιδιοσυστασιακή καθυστέρηση αύξησης ενίβωσης και τι χαρακτηριστικά έχει αυτή. Πρώτον, είναι συχνότερη σε αγόρια. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό. Μάλιστα, πολλές φορές οι ίδιοι γονείς αναγνωρίζουν το αυξητικό αυτό πρότυπο του παιδιού τους και στη δική τους. Λέει και εγώ ήμουν κάπως έτσι ή η μητέρα του. Από τη φυσική εξέταση τα παιδιά αυτά δεν έχουν κάτι. Συνήθως δεν έχει ξεκινήσει ούτε η αδρεναρχή. Έχουν μια καθυστερημένη οστική ηλικία γύρω στα 2-3 χρόνια, ενώ το τελικό ανάστημα θα είναι μέσα στο φυσιολογικό για τον πληθυσμό, αν και θα είναι χαμηλότερο από το γενετικό του στόχο. Αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει η ιδιοσυστασιακή καθυστέρηση είναι τα εξής. Υπάρχει μια επιβράδυνση της ανάπτυξης που ξεκινάει από το πρώτο έως τρίτο έτος. Μετά το τρίτο έτος, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι φυσιολογικός, αλλά βρίσκεται συνήθως στα κατώτερα φυσιολογικά όρια, περίπου κάτω από 2 σταθερές αποκλίσεις. Το βάρος ακολουθεί επίσης παρόμοια καμπύλη, ενώ αντιθέτως, στο οικογενές κοντό ανάστημα, συχνά έχουμε παρόμοια καμπύλη ύψους, αλλά το βάρος δεν επηρεάζεται. Ενώ μετά τα 12 με 13 έτη, το κοντό ανάστημα επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο λόγω της καθυστερημένης εφηβείας. Και θέλω να δείτε εδώ το πρότυπο της αύξησης στο CDGP και βλέπετε, εδώ είναι το ύψος και το βάρος, πώς ξεκινάει ένα παιδί που βρίσκεται στην 10η περίπου εκατοστιαία θέση, συνεχίζει, πέφτει μετά τον πρώτο-δεύτερο χρόνο και μετά από τον 5ο-6ο χρόνο βλέπετε ότι ψηλώνει με έναν ρυθμό ο οποίος είναι γύρω στα 4-4,5 εκατοστά το χρόνο,
ώσπου να μπει στην εφηβεία, εδώ μπαίνει αργά στα 14, πρόκειται για αγόρι, κάνει όμως ένα κανονικό growth spurt, ένα άλμα της αύξησης και φτάνει να βρίσκεται κοντά στο γενετικό του στόχο. Βλέπετε παράλληλα και το βάρος του, προσπαθώ να δείξω με το pointer, πώς έχει περίπου την ίδια πορεία. Στο αριστερό εδώ διάγραμμα, αυτό είναι το... Εδώ είναι το... Στο αριστερό διάγραμμα βλέπετε με τις κόκκινες τελείες είναι η ταχύτητα της αύξησης και βλέπετε πώς πέφτει τα πρώτα χρόνια ζωής, διατηρείται με τις κόκκινες τελείες τις κατώτερες εκατοστιαίες θέσεις, είναι η ταχύτητα αυτή. Και μετά βλέπετε πώς κάνει κανονικά την επιτάχυνση και την επιβράδυνση της εφηβείας, μόνο που όλο αυτό είναι μετατοπισμένο προς τα δεξιά. Τώρα σε εμάς, τους παιδιάτρους, ιδιαίτερο πρόβλημα διαφοροδιαγνωστικό είναι πάντοτε με την ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί θέλουμε να ξέρουμε στην ηλικία αυτή αν ένα παιδί έχει ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης, γιατί ξέρουμε ότι και η θεραπεία όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερη απόδοση θα έχει. Το ερώτημα το πρώτο είναι, μας βοηθάνε οι εξετάσεις? Η απάντηση είναι μάλλον πως όχι. Συνήθως, όπως γνωρίζετε, χρησιμοποιούμε και το IGF-1 και τις καμπύλες στις δυναμικές πρόκλησης για την αυξητική ορμόνη, στις οποίες και στις περιπτώσεις αυτές και πολλές ομάδες, αλλά και εμείς και πέρυσι σε μια δημοσίευση από 500 παιδιά στο European Journal of Endocrinology, είχαμε δείξει ότι τόσο το IGF-1, όπως βλέπετε, αυτές είναι καμπύλες ROCK. Δεν έχουν... η ευαισθησία και η ειδικότητά τους είναι λίγο πιο πάνω από το 50%. Άρα υπάρχει μεγάλη επικάλυψη και δεν σε βοηθάει να διαχωρίσεις αυτές τις δύο ομάδες. Ίσως λίγο καλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα έχει ο λόγος του IGF-1 προς το IGF-BP3, γύρω στο 10% παραπάνω, αλλά και πάλι, όπως καταλαβαίνετε, δεν μας βοηθάει στο να το διαχωρίσουμε. Γι' αυτό επικεντρώνομαι πάλι στο κλινικό στοιχείο. Και τι εννοώ? Βλέπετε εδώ... Είναι τα διαγράμματα των 5 πρώτων χρόνων. Είναι το ηλικιακό φάσμα που πολλές φορές βρισκόμαστε αντιμέτωποι στο να βάλουμε τη διάγνωση. Και βλέπετε ότι στην ιδιοστασιακή καθυστέρηση, δίπλα από το ύψος, το διάγραμμα του ύψους, βρίσκεται το διάγραμμα το height STS για το target height. Βλέπετε ότι στο παιδί με την ιδιοστασιακή καθυστέρηση, ενώ υπάρχει μία πτώση, αυτή μετά σταθεροποιείται. Μετά τα 4 ή και 5 χρόνια καμιά φορά σταθεροποιείται και αρχίζει το παιδί ψηλώνει με έναν χαμηλό αλλά σταθερό ρυθμό. Αντίθετα, στην ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης, όπως βλέπετε, συνεχίζει να υπάρχει μία πτώση. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό εργαλείο και τι δείχνει? Τι χρειάζεσαι εδώ? Εδώ χρειάζεται κανείς ακριβείς και σωστές μετρήσεις. Άρα και μόνο με ένα καλά συμπληρωμένο παιδιατρικό βιβλιάριο μπορεί κανείς να βοηθηθεί αρκετά όσον αφορά τη διάγνωση. Η δεύτερη μας διαφορική διάγνωση αργότερα σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι σε σχέση με τον υπογονατισμό. Και εδώ θα έλεγα νούμερο ένα, βάζουμε πάλι την κλινική παρακολούθηση. Όπως σας είπα και πιο πριν, τα παιδιά που έχουν υπογονατισμό συνήθως δεν είναι και τα πιο κοντά. Και το άλλο είναι, όπως σας είπα, με τον υπογονατισμό επίσης στην ιδιοστασιακή καθυστέρηση πάλι δεν έχουμε αδρεναρχή. Δηλαδή καθυστερεί και η αδρεναρχή. Τώρα αν εμφανιστεί ένα αγόρι στα 13 που έχει ξεκινήσει από πιο νωρίς η αδρεναρχή κανονικά και δεν έχει κανένα σημείο ενίβωσης, είναι πιο πιθανό ότι μάλλον κάτι συμβαίνει. Όσον αφορά τον εργαστηριακό έλεγχο, οι βασικές τιμές των γονανοτροπινών δεν βοηθούν ιδιαίτερα. Και στις δύο αυτές καταστάσεις είναι πολύ χαμηλές. Ίσως μια διαδοχική μέτρηση της FSH κυρίως μέσα στα χρόνια, η οποία να δείχνει ότι είναι πολύ χαμηλή, κάτω από το 0,1 με τη χημειοφωτάβια, μπορεί να δείξει ότι μάλλον μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όσον αφορά τα δυναμικά τεστ με LHRH και β' χωριακή, εδώ έχουν γίνει, υπάρχουν πολλές μελέτες, υπάρχουν πάρα πολλά πρωτόκολλα, δείχνουν κάποια ειδικότητα, κάποια ευαισθησία, αλλά και πάλι υπάρχει μεγάλη επικάλυψη και θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές δεν είναι βοηθητικά. Εν μία τελευταία ορμόνη είναι η Inhibini β', η οποία έχει ένα ρόλο, παίζει ένα ρόλο γιατί έχει βρεθεί ότι τα παιδιά με ιδιοστασιακή καθυστέρηση έχουν πιο αυξημένα επίπεδα, με ένα κατόφι γύρω στα 35 πικογράμμα ανά ml, ίσως βοηθάει.
αλλά και εδώ πρέπει να τονίσει κανείς ότι η κλινική παρακολούθηση είναι το πιο σημαντικό. Επίσης, πολλές φορές, αν μας εμφανιστεί, ας πούμε, κάποιο αγόρι στα 15 που δεν έχει μπει στην εφηβεία, μπορεί να ξεκινήσουμε, θα δείτε και πιο κάτω, στη διαχείριση με θεραπεία, δηλαδή να δώσουμε μικρές δόσεις τεστοστερόνης, δίνουμε έναν ανθυνική τεστοστερόνη ενδομικά για 3 μήνες και πολλές φορές μπορεί να γίνει επαγωγή της εφηβείας, να ξεκινήσει η εφηβεία μόνο από αυτό το σχήμα. Αν δεν ανταποκριθεί τους πρώτους 3 μήνες, μπορεί να προχωρήσουμε και σε ένα δεύτερο, άλλο ένα τρίμηνο και πολλές φορές ξεκινάει η εφηβεία. Αν δεν ξεκινήσει, πάλι την παρακολουθούμε και βλέπουμε. Άρα η διαχείριση της ιδιοστασιακής καθυστέρησης ανάπτυξης και ενίβωσης, θα έλεγα, το πιο σημαντικό είναι η παρακολούθηση με μια ρεαλιστική εκτίμηση του τελικού αναστήματος, γιατί όπως σας είπα και πιο πριν, δεν φτάνουν, είναι μέσα στο φυσιολογικό το ανάστημα, αλλά είναι συνήθως πιο κάτω από το τελικό. Οπότε παιδιά που έχουν πολύ καθυστερημένη οστική ηλικία, συνήθως υπερεκτιμά το τελικό ανάστημα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στο όταν θα λέμε πόσο θα φτάσει. Θεραπεία μόνο με χαμηλές δόσεις τεστοστερόνης, όπως σας είπα, και στα αγόρια ή στρογόνα, στα κορίτσια, μόνο σε παιδιά που έχουν ένα έντονο ψυχολογικό στρες ή έχει περάσει πια ηλικία από αρκετά μετά τα 14 και υπάρχει κυρίως για λόγους ψυχολογικούς. Τώρα, όσον αφορά τις συνέπειες, υπάρχουν μελέτες. Σίγουρα ξέρουμε ότι το τελικό ανάστημα, όπως σας είπα και πιο πριν, μάλλον υπολείπεται λίγο του γενετικού στόχου. Υπήρξαν παλιότερα και μελέτες ότι άνδρες οι οποίοι είχαν ιδιοστασιακή καθυστέρηση είχαν συσχετιστεί με μικρότερη οστική πυκνότητα, κάποιες άλλες μετά το είχαν αμφισβητήσει αυτό, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό το οποίο έχει πιο χαμηλή αυτοεκτίμηση με τα χρόνια. Σίγουρα όμως καμία ενδοκρινολογική εταιρεία στον κόσμο δεν έχει δεχθεί για αυτούς τους ιατρικούς λόγους να δοθεί θεραπεία μόνο και μόνο από αυτό. Τέλος, αυτή η οντότητα, τα τελευταία, όλα αυτά τα χρόνια που μελετάτε, υπάρχει και μια υποομάδα, εγώ σας τόνισα πολύ ιδιαίτερα το αυξητικό στοιχείο στο CDGP, Constitutional Delay of Growth in Puberty. Υπάρχει και μια ομάδα παιδιών όμως που δεν το έχουν αυτό το στοιχείο, δηλαδή ψηλώνουν κανονικά στην νηπιακή και στην παιδική ηλικία και το μόνο που παρουσιάζουν είναι μια καθυστέρηση στην ενίβωση. Αυτό σαν υποομάδα δεν ξέρουμε ακριβώς αν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα ή υπάρχει κάποιο γενετικό υπόβαθρο διαφορετικό. Πάντως υπάρχουν μελέτες που την έχουν έχουν φτιάξει αυτές τις δύο ομάδες και φαίνεται ότι τα παιδιά αυτά τα οποία δεν έχουν αυτό το αυξητικό στοιχείο, δηλαδή της επιβράδυνσης στην νηπιακή ηλικία, καταλήγουν πιο κοντά ή καταλήγουν ακριβώς στο γενετικό τους στόχο. Δεν θα σας κουράσω παραπάνω, πριν πάμε στα περιστατικά. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που μάλλον συμβαίνει είναι ότι βλέπετε εδώ στους δύο κύκλους που δείχνει τα γονίδια, ο μπλε ο κύκλος που λέει self-limited delayed puberty είναι με ιδιοστασιακή καθυστέρηση, ενώ ο πράσινος δίπλα είναι με τον υπογοναδισμό, συγγενή υπογοναδισμό. Βλέπετε ότι υπάρχουν κοινά γονίδια, δηλαδή οικογένειες οι οποίες φέρνουν παραλλαγές στα γονίδια αυτά που είναι στο ενδιάμεσο, όπως GnRH, FGFR21 κτλ, τα οποία σε κάποιες οικογένειες έχουν το κλινικό φαινότυπο της καθυστέρησης σύβης και σε κάποιες έχουν τον υπογοναδισμό. Επίσης, υπάρχουν και γονίδια τα οποία, όπως το IGSF10 και το EAP1, τα οποία έχουν βρεθεί μόνο σε οικογένειες που έχουν καθυστέρηση σύβης και δεν έχουν υπογοναδισμό. Και μάλιστα στη τελευταία αυτά γονίδια, αυτές οι δύο οικογένειες, τα παιδιά φτάνουν και ακριβώς στο γενετικό του στόχο. Δηλαδή δεν υπολείπονται, δεν κάνουν αυτή τη μείωση στο τελικό ανάστημα. Άρα φαίνεται ότι μάλλον πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε και την καθυστέρηση ύβης να ανήκει μέσα σε ένα φάσμα, το οποίο στη μία άκρη είναι η καθυστερημένη εφηβεία, στην άλλη άκρη είναι ο υπογοναδισμός και ίσως στη μέση είναι και αυτές οι μορφές του αναστρέψιμου υπογοναδισμού, που σε ένα 15-20% γνωρίζουμε ότι είναι αναστρέψιμος. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες εν εξελίσσει, κάθε φορά βρίσκουμε και περισσότερα γονίδια και σαν τελικό συμπέρασμα ίσως περισσότερα δεν ξέρουμε παρά είναι αυτά που ξέρουμε.
Εδώ νομίζω τελειώνω και μπορούμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ. Να δούμε κάποιες ερωτήσεις που είναι. Να με βοηθήσει εδώ. Ωραία. Έχουμε άλλο πιν τώρα, έτσι. Αυτό είναι ωραίο, μιτσάρας, ε. Είχα τζιψάλτη είναι αυτή. Η Σοφία Ηλέκα. Αυτή είναι διαδικτυακά. Μάλλον. Ωραία, δεν αρχίζουμε και ας μπουν και άλλοι. 28 όσοι ήταν και πριν. 29. Άρα πάτα, Άρη πάτα. Άρη, για πες την ερώτηση. Τι ισχύει για το χρόνο έναρξης εφηβείας. Συγγνώμη, σωστά. Καθορίζεται γενετικά κατά 10-20%, κατά 60-80%, δεν παρουσιάζει κανονική κατανομή. Τίποτα από τα παραπάνω. Δεν το... Αφαιρέθηκε. Μια κατανομή βλέπουμε και εδώ, ε. Ωραία. Έχουμε μοιραστεί. Άρη, τι λες. Το σωστό είναι. Η ερώτηση ήταν σαφής, νομίζω. Η σωστή απάντηση καθορίζεται γενετικά κατά 60-80%. Ναι. Το έχουμε πει, ναι, ήταν και στις προηγούμενες ομιλίες, νομίζω, αναφέρθηκε αυτό. Ναι. Φυσικά δεν ισχύει ότι δεν παρουσιάζει κανονική κατανομή. Όλα αυτά έχουν υποθεί και πριν στις άλλες ομιλίες. Ας περάσουμε στην επόμενη. Πατάω next. Αυτή ήταν εύκολη. Ο Μιτσάρ... Καλά, η Άλεξ σκίζει, ε. Κάτι πρόβλημα. Ποιο από τα κάτωθη είναι αληθές για την καθυστέρηση ύβης? Απουσία εμφάνισης μαζικού αδένα στα 12 έτη. Απουσία έναρξης ύβης σε αγόρια σε ηλικία 13 ετών, απουσία εμινουρίσεως 5 χρόνια μετά την έναρξη της ύβης, εμφάνιση αδεναρχής 2 έτη πριν την εμφάνιση μαζικού αδένα.
Τέλεια. Ναι, εδώ, ναι. Τέλεια. Είμαστε είναι, καλά. Είναι σωστό. Το είπε και στην ομιλία του. Απλά να σας θυμίσω, δεν είναι απουσία έναρξης ύβης μόνο μαζικός αδένας, αλλά υπάρχουν κορίτσια που μπορεί να μην έχουν περίοδο αφού έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ή να έχει γίνει διακοπή της ύβης κτλ. Κτλ. Τα οποία θέλουν φυσικά ψάξιμο. Άρα το πορτοκαλί είναι και η σωστή απάντηση. Το μπλε. Απλά είναι η ηλικία, είναι 14 στα αγόρια, εντάξει. Τα αγόρια πάνε λίγο πιο αργά. Και φυσικά το πράσινο η αδρεναρχή δεν έχει καμιά σχέση η αδρεναρχή με την ύβη. Επόμενο. Αιτίες καθυστέρησης ύβης αποτελούν. Χρόνια νοσήματα, κρανιοφαρυγγίωμα, νευρογενής ανορεξία, όλα τα παραπάνω. Και καλά για επανάληψη όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Καλά, 32. Το απόλυτο, ναι. Μπράβο ρε παιδιά. Ναι, χρόνια νοσήματα μπορεί να κάνουν υπογονατισμό. Το κρανιοφαρυγγίωμα μπορεί να κάνει υποφυσιασμό υπογονατισμό. Η νευρογενής ανορεξία λειτουργικό υπογονατισμό. Άρα όλα τα παραπάνω. Next. Η Άλεξ χτυπάει κόκκινο. Συχνότερο αίτιο καθυστερημένης εφηβείας είναι. Σύνδρομο Κάλμαν, χρόνιο νόσημα, ιδιοσυστασιακή, γονιδιακά αίτια. Ναι, αυτό. Έπρεπε να τους έχουμε 20 δευτερόλεπτα. Πώς γίνεται αυτό? Ναι. Τέλεια. Άρα είμαστε πάλι σωστοί. Εξαιρετικά. Το σύνδρομο Κάλμαρ δεν είναι το πιο συχνό και τα γονιδιακά αίτια. Τα χρόνια νοσήματα, ναι, είναι πιο συχνά από το Κάλμαρ, αλλά ευτυχώς όχι τόσο συχνά στα παιδιά, τόσο σοβαρά χρόνια νοσήματα που να κάνουν υπογονατροπικό υπογονατισμό. Να σας θυμίσω εδώ ότι στα γονιδιακά αίτια η μεγάλη πλειοψηφία είναι άγνωστα γονίδια, εντάξει, ακόμη. Συνεχώς βγαίνουν καινούρια. Next. Τελευταία ερώτηση. Για την ιδιοσυστασιακή καθυστέρηση της αύξησης και της ενίβωσης ισχύει? Είναι πιο συχνή στα κορίτσια? Είναι μια διάγνωση εξ αποκλεισμού? Αφορά το 25% των εφήβων ή όλα τα παραπάνω? Έκανες λάθος. Χαίρομαι. Ντροπή. Ντροπή. Έχασες την πρωτιά. Πολύ σωστά, είναι μια διάγνωση εξ αποκλεισμού. Υπάρχει μετά λίγο όλα τα παραπάνω. Δεν είναι πιο συχνή στα κορίτσια, είπαμε είναι πιο συχνή στα αγόρια, αν και όχι τόσο σπάνια όσο νομίζαμε παλιά. Είμαστε bias και θα σας πω τι πιστεύω γι' αυτό. Και για το 25% των εφήβων δεν είναι αλήθεια. Στην Ελλάδα, από την εμπειρία μου, Αμερική, Σουηδία, Ελλάδα,
είναι αρκετά συχνή στην Ελλάδα στα κορίτσια, γιατί νομίζω ότι είναι και πολιτισμικό το θέμα. Οι Έλληνες δίνουν μεγάλη προσοχή στα κορίτσια τους. Έχουν καλύτερη μόρφωση από τα αγόρια, τα φέρουν πολύ πιο συχνά στο γιατρό, ασχολούνται πιο πολύ με τα κορίτσια τους. Και πραγματικά, πιο πολλοί στο πανεπιστήμιο είναι γυναίκες αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω ότι είναι και πολιτισμικό. Ο Έλληνας έχει την ίδια τάση ή attitude και για τα κορίτσια και για τα αγόρια. Πάρα πολλά κορίτσια θα μας φέρουν κοντά ανάστημα, το οποίο δεν το βλέπαμε στην Αμερική. Είναι πιο, πώς να το πω, κοινωνία με attitude για τα αγόρια παρά για τα κορίτσια. Στην Ελλάδα και στη Σουηδία είμαστε πιο equal. Αυτά. Ωραία. Άρη, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Η Αλεξάνδρα. Η κυρία Ευθυμία.